Πάμε. Ένα σχόλιο πρώτα για το παιχνίδι. Μπορεί να πούμε αυτή ότι να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα. Με μεγάλο μπάτζετ. Είναι από τα τρία φαβορί που θα δούμε στην κατηγορία. Επίσης, προετοιμαστήκαμε συγγνώμη κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι το ρόλο καλύτερο μας σε αυτό, ακόμα και όταν βρεθήκαμε αρκετά πίσω, δεν σταματήσαμε να παλεύουμε. Εντάξει, το παιχνίδι θεωρώ ότι χάθηκε στην πολύ μεγάλη ευστοχία των υπάλληλων με τα 6 και 15, και εμείς ήταν το μήνυμα που πιστεύω ότι χρήσε και πάλι να δεν χάσαμε στο σούρ και πήραμε το κερδίσαμε. Και σε κάποιες δικές μας λάθος που λογές του πρώτη μήχρονο, κάποιες μπάλες που χάσαμε μέσα από το χέρι μας, ήμασταν μετά στο δρομείο και κάποια εύκολα καλάθια που αν δεν είχαμε βάλει, θα ήμασταν πιο δέξει να μην. Και είμαστε πολύ άσπρος στο πολλές. Εσύ ίσως έκανες που ίσως πάνω έκανες το καλύτερο σου παιχνίδι στον ΝΑΟ, τουλάχιστον όσον αφορά το σκοράρισμα, 19 απόδοση. Πιστεύεις ότι αν υπήρχαν και άλλοι 2-3 Μίτσου, όπως ήσουν εσύ σήμερα, θα μπορούσε άλλο να το πάρει το παιχνίδι? Δεν υπάρχει, σε αυτήν την ομάδα τα 4-3 που εγώ δεν υπάρχει Μίτσου, δεν υπάρχει Περιέ, δεν υπάρχει Πορούχο, δεν υπάρχει κανένα σύμμα στο ίδιο ίδιο. Και τα δύο τελευταία χρόνια που συνεργάζομαι με τον coach, πάντα η ομάδα του coach ήταν ευθυμισμένη στο σκεπτικό ότι δεν υπάρχει κανένα που είναι ο ένα. Δηλαδή υπάρχουν πέντε σήμα, είναι εδώ, άπειρα στο επόμενο παιχνίδι θα έπρεπε να είναι ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο μικρός, ο Λάσος που έχει κάνει την φορά του προσφέτους. Σε εγώ είναι ένα κακό παιχνίδι, σημασία έχει ότι χάσαμε. Θα είμαι διαστημένος, θα είναι φοβηρής. Υπάρχει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που νομίζω όσον αφορά την βαθμολογία εκεί θα δώσετε και πάλι μεγάλη προσοχή, τον πολύ γύρο. Για να πάτε μετά να παίξετε το Ευρωπόρο και που είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι, έτσι, για τη διεκδίκηση τέταρτης θέσης. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να μην πάρουμε ακόμα στο παιχνίδι. Το χώρο είναι σε δύο εβδομάδες. Θέλουμε να κερδίσουμε το πολύ καιρό, να κάνουμε πρώτα αυτό το βήμα και μετά να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι που είναι δύσκολο. Είναι σε αυτό το έδρα ότι μπορούμε να κάνουμε καλές αγωνίες και να πάμε θετικά αποτελέσματα φέτος. Πιστεύω ότι αν δουλέψουμε σωστά αυτές τις δύο εβδομάδες να πάρουμε να μην μας επηρεάσει αυτή η ήττα. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, κακά τα ψέματα. Και να πάμε και εμείς πρώτα για να μην. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάπως από την ομάδα μας είναι ότι σε βάση την εκδίκηση για να ευχαριστήσω για αυτή την απόφαση που με στήριξε. Ξέρω ότι το μάθημα είναι δύσκολο, δεν μπορούσαμε να προσπαθούμε σε μια μέρα σαν κύριο του παιδιού. Παρ' όλα αυτά είναι και πάνω στα παιδιά, το παλούσαμε πάρα πολύ. Το παιδί κρίθηκε στα σχολεία στο κύριο ψηλά, ο παίκτης μου τον αντιπάλου και τις πολλές καμένες φορές που είχαμε εμείς. Είναι πραγματικό το σκορ, πιστεύω ότι ήταν γνώστα πολλά μας από την κοντά σκορ. Παρ' όλα αυτά, είμαι περήφανος για τα παιδιά μου, μου αρέσαν πάρα πολύ τα κερδιά δεδομένα που είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Μετά το σοκ την αποχώρηση του Κόβα, που παραλαμβάνανε κατά τα δικιά μου την αποφάση. Γιατί για μένα κανείς δεν είναι παρά την ομάδα. Η ομάδα είναι παρά χώρους. Κανείς δεν είναι παρά την ερμηνεία της ομάδας. Είχα αρκετά προβλήματα με το δίμηνο. Δεν θα αναφερθώ στο πλέον που έγινε αυτό. Μόνο αυτό θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν είναι παρά την ομάδα. Όποιος δεν υπάρχει με το εγώ του παρά την ομάδα, δεν θα ανοίξει την ομάδα με διάφορα, όσο την ομάδα και να είναι. Έτσι. Έχω πίστη στην ομάδα, πιστεύω ότι θα βρει σωστά την ομολογία. Όπω σα είπα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσαρμοστούν γιατί είναι ένα τμήμα του παιδιού. Τι είχαμε σε τσάπε με το να το δώσει, αλλιώ το έχει κάνει. Από σήμερα και μετά, τα επόμενα μα που απομένουν και νομίζω ότι κάνοντα κάποιο πολύ στην ομάδα θα βρούμε ακόμα καλύτερο ρυθμό και θα έρθουν οι νίκες που θέλουμε να γνωρίσουμε σε άλλο πολύ. Ο στόχος είναι εξαγωνιστικές με το τέλος, τέταρτη θέση. Ποιο θα είναι το πιο κομβικό σημείο είναι στο Καρποφόρο. Όχι, την Κυριακή είναι να γνωρίσουμε το μάτι Κυριακή στον πολύ γύρο. Πρέπει να γνωρίσουμε το μάτι Κυριακή όταν γνωρίσουμε. Και από εκεί πέρα θα δούμε το επόμενο μάτι. Εγώ η φιλοσοφία μου είναι επειδή δεν είναι ξεχωριστά, δεν κοιτάω παρακάτω. Το επόμενο μάτι είναι Κυριακή με τον πολύ γύρο, αυτό είναι το
μυαλού. Θέλω να πάσουμε καλά, να επιβλήσουμε και από εκεί πέρα να δούμε το κόμμα μας το αποκόλλητο. Στόχος είναι να αρχίσουμε να αρχίσουμε μία θέση από την παραπάνω από την πλάτη να πέσει. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες, παρόλο τα νέα δεδομένα που έχουμε αγωνιστικά. Αλλά είμαι αισιόδοξος, έχω πείσει στα παιδιά και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Κόλτς, με την αποχώρηση του Γκόβα έγινε πριν από ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που λέγαμε ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος. Θέλατε να δείξετε και την ημέρα που έγινε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει σε όλα τα παιδιά της ομάδας, δηλαδή έφυγε πριν από το πιο κρίσιμο μάτς. Εντάξει. Την Πέμπτη έγινε το Πέμπτη. Σε μια προπόνηση είχαμε ουσιαστικά, όπως είπαμε, χωρίς το Θεοδόση. Εντάξει, εγώ πιστεύω τα παιδιά ότι θα απελευθερωθούν ουσιαστικά. Είχαμε λίγα αρκετά πρόβλημα το τελευταίο δίμηνο μες στα πολιτήρια. Νομίζω τώρα η απόφαση αυτή γι' αυτό πάρει από το δουλειά μου, έτσι, για να φτιάξω όλο το κλίμα. Κανείς, όπως είπα, δεν είναι πάνω από την ομάδα. Κανείς δεν είναι πάνω από την ενέργεια της ομάδας. Η ομάδα είναι πάνω από όλους. Έτσι, πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν κοιτάει, μπορούσα να προκαλέσω να παίξουμε με την καρδίτσα, αλλά όχι, έχω πάει τις αρχές. Στην ζωή μου να έχω αρχές σαν άνθρωπος, σαν παίκτης από αρχές, σαν προπονητής από αρχές, δεν θα τις αλλάξω για κανέναν. Έκανα πάρα πολύ υπομονή, το ποτήρι ξεκίνησε, πήρα τα απόφαση από την αρχαία μου. Για να ευχαριστώ πάλι και τον παιδί Καμανού που είναι στο μάτι μου, ξεβάστηκε την απόφασή μου. Έτσι, και δεν μου έφερα καμία αντίρρηση. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά. Για το τι ομάδα έχουμε, έτσι. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο εδώ πέρα από όλου του κοντού, είναι καλό παίκτη από του χώρου τη ομάδα, αλλά συνεχίζουμε και εδώ έχουμε δυνατότητε να χτυπήσει την ομάδα όπω είπα και πριν. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι για εμά. Εμεί ετοιμαστήκαμε με απόλυτο σεβασμό στην ομάδα του Αδερφείου. Είδαμε πολλά του ίδιου, είδαμε κυρίω και το βίντεο του πρώτου αγώνα που ήταν ένα τελείω πλασματικό σκορ, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο η καρδίτσα κέρδιζε 8 πόντους, ενώ το Αγρίνο είχε χάσει 7 χαμένα λέει άφημα διαδρομή. 7 χαμένα λέει άφημα ακριβώ. Διαμορφώθηκε το πρώτο παιχνίδι. Εκεί πράγματι, εγώ πιστεύω ότι και θέλω να το πω αυτό, ότι τη δείξη τη καρδίτσα και προσωπικά υποδεχτήκα με τον Κούτ και ευχαριστούμε και τον Κούτ και τη δείξη τη καρδίτσα και τη δείξη του Αγρίνου για την υποδοχή του. Πράγματι κάποιοι φίλοι από κάποια αγώνα στην Γάμα Εθνική δεν ξέρω τι είχε γίνει, υπήρχε μια ηλεκτρική βία από του παίκτε του Αγρίνου, αλλά αυτό είναι ξεχωριστό από τον απόλυτο σεβασμό που έχουμε εμείς σαν διοίκηση στο Αγρίνιο. Το υπολογίσαμε πάρα πολύ. Βέβαια, ετοιμαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε το Αγρίνιο με τον κόμπο. Ο κόμπο ανεξάρτητα του τι έχει γίνει και ο κόμπο μπορεί να έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα παίκτη του κομματικού σου και τη δημιουργία είναι το 5% του Αγρίνιου. Όταν εμείς λοιπόν είδαμε ότι δεν έπεσε ο κόμπο, αναπροσαρμόσαμε την τακτική μας, παίξαμε ζώνη, ζώνη ματσάκι, στα δώσαμε τα σούτ στα παιδιά του Αγρίνιου. Τα οποία θέλουν πολύ να κερδίσουν και ήταν αγχωμένα. Πήραμε τα λιγότερα, πήραμε τον έλεγχο. Δεν πήραμε τα λιγότερα, αλλά πήραμε τον έλεγχο του αγώνα στην αρχή. Είχαμε μια διαφορά κατά πόδων και βρίσκαμε μια ομάδα που τελευταία στιγμή βρέθηκε σε μεγάλη αναταραχή. Για εμάς αυτό το παιχνίδι ήταν το πιο σημαντική νίκη που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γιατί το Αγρίνιο, εγώ υπολόγιζα ότι το Αγρίνιο, αν δεν είχε αυτέ τι σύντε που είχε στο ίδιο εδώ, για μένα είναι ανεξήγητο. Γιατί που έτσι είχε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του ή κάνω λάθος, είχε κερδίσει την Καστοριά και την Πολέτσα και τον Αστακό. Λοιπόν, εγώ στο πρώτο γύρο όταν έγινε μια εκπτώση των 18 πόντους και ο Κούτς είχε εκνευριστεί, εγώ πιστεύω ότι θα σου βαθμίσω με το Αρμίνιο. Δηλαδή πιστεύω ότι το Αρμίνιο και αν δεν είχε χάσει εδώ τα παιχνίδια τα εντός του Αρμίνιου θα ήταν μαζί με την Αγία και την καρδιά με την Εθνική. Εμείς παίξαμε, είμαστε καλή ομάδα πιστεύω, αξίζουμε το που είμαστε. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο μπάτζετ όσο λέει ο Κούτς. Να σκεφτείτε ότι αν είχαμε μεγάλο βάθος, δεν θα σκεφτόμαστε το πρωί, να έχουμε εδώ. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε πει από μια δουλειά που πολύ δεν είχαμε στόχο την άλλη. Είχαμε στόχο να κάνει αυτό που έκανε το Αγρίνιο την πρώτη χρονιά που πήγε στην Εξάλλα. Αυτό ήταν ο στόχο μα. Τώρα βέβαια εδώ που φτάσαμε, χορεύουμε έτσι. Είναι έτσι και πέντε εξελικτοί. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Τουρκικό που έχει πάρα πολύ καλή υποδία του. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το παιχνίδι που έχουμε στο Αγρίνιο σε μια έκτα με ένα πολύ καλό προπονητή, εγώ να ξέρετε κάτι, σέβομαι τον κόσμο που το και στο πρώτο γύρο. Είμαι ένας άνθρωπος και λίγο ιδιαίτερος, αλλά λέω αλήθεια. Είμαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ, με φοβερή κουλτούρα, με προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι θα μπορούσε, αν ήταν τώρα, θα ήταν από μεγάλη μέχρι στην Ευρωλίγκα, ήξερα να πείστε στο μπάσκετ. Νομίζω να δείξει λίγο τον εαυτό του, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι έχει πάρει και
πάρει προηγούμενα. Είναι τιμή μα που είναι εδώ πέρα αντιπάλου. Η δίκη στα ανάψωση. Κάποιοι φίλοι που βρίσκανε κάτι σε βιολογικό λειτουργήσουν. Σε ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να τα αποδώσουμε τη φιλοξενία, αλλά δεν θέλουμε να τα αποδώσουμε για να καταφέρουμε μήπω και είμαστε σε παραπάνω κατηγορία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά στον κόσμο. Τα πάντα.